Τα νομοσχέδια του Υπουργείου Δικαιοσύνης που έρχονται με μεγάλη συχνότητα, από όσο θυμόμαστε, ποτέ δεν έχουν έρθει τόσα πολλά νομοσχέδια σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Είναι αλήθεια, κύριε Υπουργέ, είναι. Αυτά λοιπόν που έρχονται με μεγάλη συχνότητα, όχι μόνο στον τομέα της δικαιοσύνης, αλλά σε όλους τους τομείς. Βομβαρδισμός, κυριολεκτικά, αποτελούν μέρος μιας ενιαίας στρατηγικής, για την οποία τα άλλα κόμματα δεν αναφέρονται, αλλά γυρνάνε γύρω-γύρω, γιατί ακριβώς συμφωνούν σε αυτή την ενιαία στρατηγική. Ποιος είναι ο τίτλος της στρατηγικής? Αποτελεσματικότερη προσαρμογή όλων των τομέων και φυσικά και της δικαιοσύνης στην εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Θα έλεγα ότι ο κύριος Κότσερας ήταν ειλικρινής. Βέβαια το είπε κομψά, όπως έλεγε το Πασόκ, κάτι μυστήρια πράγματα παλιότερα, ότι πριν είναι προσαρμογή στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες. Δηλαδή, τι εννοούμε? Ποιες είναι οι σύγχρονες οικονομικές συνθήκες? Είναι η πλήρης κυριαρχία του καπιταλισμού, είναι η πλήρης κυριαρχία του κεφαλαίου και είναι αυτά που απαιτεί σήμερα, θα τα ακούσετε μετά και βγαίνετε να μαθηματικρούσετε. Αν είναι έτσι, αν δεν είναι, άλλο αν διαφωνείτε. Εντάξει, για να είμαστε εξηγημένοι και να είμαστε και ειλικρινείς. Και αν θα ήσασταν ειλικρινείς, ξέρετε τι θα λέγατε? Ναι, εμείς λέμε ότι ο κινητήρας της οικονομίας που θα φέρει την ανάπτυξη, που θα φέρει τις καλοπληρωμένες θέσεις, ανεργίες, 202 εκατοστάρικα, 3 εκατοστάρικα, η πραγματικότητα, ναι, ακριβώς γι' αυτό κάνουμε αυτές τις αλλαγές, για να μπορέσει να απελευθερωθεί, να φύγουν όλα τα βαρύδια, για να κερδίσει περισσότερα. Αλλά δεν το λέτε. Αυτούς αφορά η βελτίωση της ποιότητας της δικαιοσύνης. Και εμείς δεν μιλάμε με τσιτάτα, μιλάμε με αποδείξεις, λέει η κυβέρνηση. Και πιθανά θα τα ακούσουμε. Δεν ξέρω αν θα τα ακούσουμε από τον κύριο Υπουργό, αλλά τα έχουμε ακούσει. Πρέπει όλοι, αυτό λέτε, να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης. Κανένας δεν μπορεί να διαφωνήσει. Γιατί ο Κοσμάκης είναι κρεμασμένος και περιμένει αποφάσεις 2 και 3 χρόνια. Είναι έτσι όμως? Υπάρχει απολογισμός ήδη από το κυβερνητικό έργο και το δικό σας και των προηγούμενων, για να μην τους αδικήσω. Τι ήταν το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης μέχρι τώρα και ποιος εξυπηρετεί? Πρώτον, ίδρυση ειδικών τμήματων στα δικαστήρια. Πολυτελείας τα λένε. Ποιον εξυπηρετούν? Τις επενδύσεις, τους επιχειρηματικούς ομίλους. Να βγαίνουν γρήγορα όλες αυτές οι αποφάσεις. Ενώ ένας εργαζόμενος μπορεί να κρέμεται 2 και 3 χρόνια για να πάρει μια αποζημίωση, η επένδυση πρέπει να γίνει αμέσως. Να. Να το μέτρο λοιπόν. Δεύτερο θέμα. Ο κόσμος βέβαια περιμένει, αλλά όμως θεσπίζονται διάφορες μορφές ιδιωτικής διαμεσολάβησης που τις διαφημίσατε όλοι σας εδώ μέσα. Ή εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Και σας ρωτάμε, απλά και λαϊκά να καταλαβαίνει ο κόσμος, όταν πάμε σε τέτοια εξωδιαδικαστική επίλυση διαφορών σε όλους τους τομείς, το πήγατε και στο ποινικό τώρα, συνδιαλλαγή, ποιος είναι λοιπόν ο ισχυρότερος και ποιος είναι ο αδύναμος? Αυτός που έχει το χρήμα. Πάει μια εταιρεία με έναν απλό άνθρωπο και αναγκαστικά, εκτός εξαίρεσης, θα υποκύψει στους όρους που θα του βάλει αυτή η εταιρεία και η οικονομική δύναμη. Προωθούνται συγχωνεύσεις, κατάργηση δικαστηρίων, μετατροπή της διοίκησης των δικαστηρίων, ώστε να προσομοιάζει με τη διοίκηση μεγάλων επιχειρήσεων. Και ύστερα εδώ μας βγάζετε λόγους για τη δικαιοσύνη που πρέπει να είναι για όλους και λοιπά, και την μετατρέπετε με αυτά τα μέτρα, με όρους management στη δικαιοσύνη. Είναι έτσι ή δεν είναι? Αυτά τα περάσατε, τα έχετε ψηφίσει. Από όλα αυτά αποδεικνύεται πως γι' αυτό που καίγεται και η δική σας κυβέρνηση, και είναι φυσιολογικό, αλλά και οι υπόλοιποι που κρύβονται, στροφοκαπιταλισμός δηλαδή είναι κανονικά, είναι ότι πρέπει να εξυπηρετηθεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Ναι ή όχι? Και εδώ που πανηγυρίζετε, κύριε Κωνσταντινίδη και άλλοι, σας άκουσα εσάς, δεν είναι προσωπικό το θέμα, για την χρηματοδότηση που έχει από το Ταμείο Ανάκαμψης, φυσικά και θα έχει χρηματοδότηση. Και είναι δέσμευση. Για ποιο λόγο?
γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως ξέρετε, έχει 13 όρους για να χρηματοδοτήσει στο 90% τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Και λέει ότι πρέπει να έρθουν τα οποιοδήποτε εμπόδια υπάρχουν και στον τομέα της δικαιοσύνης, ώστε να πάει το χρήμα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και ο λαός να κληθεί να πληρώσει, γιατί τίποτα δεν είναι τζάπα από τη μεγάλη σας Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς το αντίθετο. Αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι δεν είναι, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία συμφωνείτε? Και η Νέα Δημοκρατία και το Κοινάλ, βέβαια το Κοινάλ τώρα εξόφθαλμα είπε ότι το ψηφίζει, δικαίωμά του, εμείς κριτική κάνουμε. Αυτή είναι μία όψη. Η μία όψη που αφορά πραγματικά τη δημιουργία ενός παραδείσου ανεξέλεγκτου για την επιχειρηματικότητα, δηλαδή για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, όχι για τους μικρούς, και η άλλη αφορά η καθυστέρηση της δικαιοσύνης και τα προβλήματα τα λαϊκά. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν και αργεί η δικαιοσύνη. Υπάρχει πρόβλημα κρατικής χρηματοδότησης, ναι ή όχι? Υπάρχει. Δίνεται λεφτά παραπάνω? Όχι. Δεύτερο, χρειάζεται αναβάθμιση και επέκταση των κτηρίων, υποδομών και του τεχνικού εξοπλισμού των δικαστηρίων, ναι ή όχι? Γι' αυτό λέει τίποτα, όχι με αυτό το νομοσχέδιο, συνολικά η πολιτική σας. Όχι, γιατί αυτά αφοράν τις μαζικές δίκες, δηλαδή τις πολλές δίκες και αποφάσεις απλών ανθρώπων, εργαζομένων και λαϊκών στρωμάτων. Τρίτο, πήγαμε περιοδεία σε όλα τα δικαστήρια. Άμεση περιοδεία και όχι οι κομμουνιστές. Τι μας βάλαν πρώτο θέμα? Μαζικές προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων, με πλήρως κατοχυρωμένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Κάνετε? Όχι, χαμός γίνεται. Νομίζεις ότι είσαι το 1950. Πήγατε καμιά φορά, καμιά γύρα εκεί στα γραφεία? Αν πήγατε, τι είδατε? Να σε πιάνε να φτερνίζεσαι από τους φακέλους που είναι εκεί και που δεν μπορούν να τους δουλέψουν. Αντικειμενικά οι άνθρωποι, ό,τι και να κάνουν, δεν τα κάνετε. Τι άλλο κάνατε όλες οι κυβερνήσεις? Ακριβή δικαιοσύνη. Ακριβή δικαιοσύνη με νέα δικονομικά βάρη και άλλα εμπόδια που δεν αντέχονται, και έτσι πολλοί κόσμος δεν πάει καν στα δικαστήρια για πράγματα που δικαιούται να κάνει και που θα έπρεπε να τα διεκδικήσει, γιατί δεν μπορεί. Ακριβή δικαιοσύνη, εκτός αν μας πείτε ότι την κάνατε φτηνή. Αυτό δεν το περιμένουμε. Τι επιδιώκεται επίσης με το νομοσχέδιο? Επιδιώκεται ό,τι έχει γίνει σε όλον το δημόσιο τομέα. Και από το ΠΑΣΟΚ παλιότερα, και από το ΣΥΡΙΖΑ, παρότι τα έντυνε διαφορετικά. Τι θέλετε, να φτιάξετε μια νέα γενιά δικαστών και δημοσίων υπαλλήλων που θα δρά με αποτελεσματικότερο και ταχύτερο τρόπο στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κεφαλαίου? Θέλετε να βγάλετε νεογιάπηδες οι οποίοι, όπως λέγανε απλώς, δεν αρκεί να εφαρμόζουν, αλλά πρέπει να συμφωνούν και με την αντιλαϊκή βάρβαρη στην πραγματικότητα πολιτική. Αυτό έχει γίνει σε όλους τους τομείς. Σε όλο το δημόσιο τομέα, για τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, τα έχουμε ξαναπεί. Αυτό γίνεται στα πανεπιστήμια, αυτό γίνεται παντού. Σε όλους τους τομείς υποτάσσονται όλοι στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Θα κάνουν έρευνα οι φοιτητές και τι θα γίνεται? Θα την παίρνουν επιχειρηματικοί όμιλοι και θα την πουλάνε αύριο, όπως πουλάνε τα εμβόλια σήμερα, γιατί το AstraZeneca π.χ. τι νοσή είναι, της Οξφόρδης δεν είναι? Πόσα δισεκατομμύρια. Ποιος την κάνει αυτή τη δουλειά? Την κάνουν οι φοιτητές και οι ερευνητές. Πού τη διαθέτεται? Τη διαθέτεται στην υπηρεσία των μονοπωλίων, οι οποίοι λιμένονται κυριολεκτικά όλη την ανθρωπότητα και αδιαφορούν για το θάνατο που σκορπάται κάθε μέρα εν ώψη, παραδείγματος χάρη, της πανδημίας και όχι μόνο. Και δεύτερο, θέλετε ασφυκτικότερο έλεγχο και των ενεργεία δικαστών, ώστε να μην ξεφεύγουν, αλλά και των, και μέσα από τη σχολή, θα πω παρακάτω δύο λόγια, ώστε να μην ξεφεύγουν βήμα από την εξυπηρέτηση της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί μπορεί να μας πει κανένας, αυτά τι σχέση έχουν με τη σχολή δικαστών? Πρώτον, γίνονται αλλαγές. Στην οργάνωση της σχολής γίνονται. Γιατί αλήθεια βγάζετε έξω και υποβαθμίζετε τις δικαστικές ενώσεις από τη διοίκηση της σχολής δικαστών? Γιατί? Ένα ερώτημα ακριβώς γι' αυτό. Δεύτερο, με την εκπαίδευση. Τρίτον, με την ύλη και το εκπαιδευτικό αντικείμενο. Τέταρτον, με την επαγγελματική εξέλιξη και τη σταδιοδρομία των δικαστών μέσω και της
και της βαθμολόγησης. Επίσης, και αυτό είναι πολύ σοβαρό, κατά τη γνώμη μας, παρότι δεν έχουμε καμιά αυταπάτη, γιατί απαιτείται νομικές γνώσεις και όχι γενικές. Ένας, δεν θέλω να πω το όνομά του, που έχει κάνει υπουργός δικαιοσύνης, σε μία απόφαση που βγήκε από το δικαστήριο του Πειραιά, μνημειώδης, έκανε μήνυση ο εργοδότης στο σωματείο που είχε βγάλει προκήρυξη και έγραφε ότι η εργοδοσία εκμεταλλεύεται τους εργαζόμενους. Και έκανε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Και ο δικαστής ο συγκεκριμένος, ξέρουμε τι συμβαίνει στον Πειραιά, ο δικαστής ο συγκεκριμένος καταδίκασε στο σωματείο. Βέβαια μετά άρθηκε η απόφαση. Και όταν το είπα σε κάποιον υπουργό μάλιστα, ξέρετε τι μου είπε? Είναι τραγωδία δηλαδή. Και έχω μετανιώσει που στήριξα τη σχολή δικαστών. Γιατί ο δικαστής δεν μπορεί να δικάζει με το γράμμα του νόμου, κυρίες και κύριοι. Αν του δίκαζε με το γράμμα του νόμου, οι μισοί Έλληνες θα ήταν φυλακοί σήμερα. Αλλά πρέπει να παίρνει υπόψη και κάποιες κοινωνικές διαστάσεις. Πέμπτο, ο θεσμός της αξιολόγησης που γενικεύεται. Και ο θεσμός της αξιολόγησης, αν τα δέσει κανένας όλα μαζί, καταλαβαίνει τι πάει ακριβώς να κάνει. Ιδεολογική χειραγώγηση, πολιτική χειραγώγηση θα πω παρακάτω και βέβαια τρομοκρατία. Με μια έννοια. Αν θες να ανέβεις θα κάνεις αυτά. Αν δεν θες θα σου βάλουμε λιγότερο βαθμό. Αν χρειαστεί ή θα σε κρίνουμε διαφορετικά στις προφορικές. Και λέτε μάλιστα να προσαρμοστεί λέει στα διεθνή πρότυπα ώστε να είναι υπερασπιστές της εθνικής οικονομίας και της κοινωνικής ειρήνης. Διαβαστάτε εδώ. Τι πάνε να πει εθνική οικονομία? Είναι η οικονομία της Ελλάδας, συμφωνούμε. Στην οικονομία της Ελλάδας όμως υπάρχουν αυτοί που παράγουν και αυτοί που κλέβουν τον πλούτο. Ποιοι είναι αυτοί που παράγουν? Η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού. Ποιοι είναι? Δώστε μου και τη δευτερολογία, τρία λεπτά. Η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού. Ποιοι είναι αυτοί που καρπώνονται το 65% του ΑΕΠ τουλάχιστον και έχουν απίστευτα κέρδη που βγαίνουν από την δουλειά των εργαζομένων? Είναι οι λίγοι. Άρα στην εθνική οικονομία κάποιοι είναι που συμβάλλουν με τον ιδρώτα και το αίμα τους πολλές φορές και τη ζωή τους την ίδια και κάποιοι άλλοι είναι που ζουν στη χλειδί και στον πλούτο ακριβώς από τον ιδρώτα και το αίμα άλλων εργαζομένων. Επομένως τι εννοείται δηλαδή? Δεύτερο, της κοινωνικής ειρήνης, τι λέτε, λάσκαρης, νούμερο 2. Τι εννοείται δηλαδή, στην κοινωνία, ό,τι και να πείτε, ακόμα και αστήφοι οι οικονομολόγοι και φιλόσοφοι λένε ότι υπάρχουν ταξικές αντιθέσεις και πάλι των τάξεων. Αυτή δεν την, ο Μάρξ έγραφε ότι δεν αναγνώρισα εγώ την πάλι των τάξεων, δεν την εφήβρα. Την εφήβραν οι αστήφοι φιλόσοφοι. Και έτσι είναι, υπάρχουν αντιτιθέμενες συμφέροντα. Για να βγάλει ο εργοδότης πρέπει να εκμεταλλευτεί τον εργαζόμενο και ο εργαζόμενος για να πάρει κάτι παραπάνω πρέπει να αγωνιστεί. Τι εννοείται λοιπόν κοινωνική ειρήνη? Υποταγή σκλαβιά σύγχρονη με 2 κατοστάρικα και 2,5 ή δεν υπάρχουν αυτά στην εργοδοσία και μάλιστα στους μεγάλους ομίλους που έχουν ξεφύγει από κάθε όριο και εν μέσω πανδημίας. Ποιος πληρώνει στην πανδημία? Ο εργαζόμενος. Ο λαός συνολικά. Ποιος τις αυρίζει? Φαρμακευτικές εταιρείες, άλλες εταιρείες, ιδιωτικές εταιρείες στην υγεία, χωρίς ντροπή. Δεν τους υποχρεώνεται να συνεισφέρουν και τέτοια. Και οι ίδιοι, ακόμα και ο κύριος, και στέλεχος κορυφαίο ο δικός σας, να μην πω το όνομά του, σας το είπε. Ας βάλουν και αυτοί κάτι. Όχι βέβαια. Και έχουμε τα προγράμματα. Για να τελειώσω εδώ. Εδώ είναι βγάζει μάτι. Τι λέει η διοίκηση, οργάνωση δικαστηριών. Η κύκλη των προγραμμάτων εκπαίδευσης στη σχολή δικαστών. Αυτό εννοώ. Τι εννοεί? Αλλαγές ώστε να ανταποκρίνεται η δικαιοσύνη σε ποιο ρόλο? Σε αυτόν που αναφέραμε παραπάνω. Να προωθεί δηλαδή όσο μπορεί καλύτερα και πιο γρήγορα την πολιτική στήριξη στο κεφάλαιο. Δεύτερο, εδώ είναι κραυγαλαίο. Έμφαση στο οικονομικό δίκαιο, στην κεφαλαία αγορά, στην ενέργεια. Τι είναι αυτά? Είναι η πολιτική σας. Αυτό θέλετε να τους εκπαιδεύσετε. Να στηρίξουν π.χ. την πράσινη ενέργεια που είναι πράσινα άλογα και μαύρα είναι.
για να φέρει τεράστια κέρδη στους επιχειρηματικούς ομίλους. Κέφαλαια αγορά. Φοβερό. Όλοι οι εργαζόμενοι, κυρίες και κύριοι, είναι στα δικαστήρια με την κεφαλαία αγορά. Έτσι δεν είναι? Ηρωνικά το λέω. Τέτοια σεμινάρια τους κάνατε, δηλαδή της λειτουργίας της καπιταλιστικής οικονομίας και της στήριξης σε αυτή την πολιτική και τις επενδύσεις του κεφαλαίου και εμβάθυνση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή την κόλαση που ζουν οι ευρωπαϊκοί λαοί και μαζί και η Ελλάδα. Τελειώνω. Η θέση μας είναι γνωστή για το ρόλο της αστικής δικαιοσύνης και τη λεγόμενη ανεξαρτησία της. Και επειδή ορισμένοι πολιτικοί, να μην πω καμιά βαριά κουβέντα, καραγκιόζηδες, δημοσιογράφοι, μας κάνουν και επίθεση, λες και δεν γνωρίζουν τι λέμε, θέλουμε να τους πούμε ότι τι θα μας φημώσουν. Το να ζητάμε μια δικαιοσύνη για το λαό και όχι για τους λίγους. Τι θα κρύψουμε τη θέση μας, ότι χρειάζεται μια ανατροπή αυτού του συστήματος που οι μεν είναι βασιλιάδες και οι άλλοι είναι δουλοπαρικοί. Γιατί έτσι είναι, τα λέω μεταφορικά για να μην υπάρχει κανένα θεωρητικό μπέρδεμα. Θα πω δύο παραδείγματα απλά. Δεν θα κάνω αναλύση, θα πω ο Γιάννης Οδελής και πιο επιστημονικά και καλά. Η δίθεν ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Γιατί είναι ανεξάρτητη? Τι θα εφαρμόσει, τι καλείται να εφαρμόσει ένας δικαστής ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ότι είναι δίκαιο ή άδικο? Θα έρθει να εφαρμόσει την αντιλαϊκή πολιτική που ψηφίζεται στη Βουλή βέβαια, αλλά που η εκάστοτε κυβέρνηση προωθεί, ακόμα και αν καταλαβαίνουν τι περιθώρια έχουν αλήθεια να δώσουν μια δίκαιη απόφαση. Να, ορισμένα, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ακούστε, το τέρας του Χατζηδάκη και της Νέας Δημοκρατίας, ο συνδικαλιστικός νόμος, απολύεται ένας εργαζόμενος από την επιχείρηση. Λέει ότι είναι παράνομο. Καταφεύγει στο δικαστήριο. Ακούστε, αθεόφοβοι, έχει το βάρος να αποδείξει ο εργαζόμενος με τα 7 κατοστάρικα, τα 5, τα 900, έχει το βάρος της απόδειξης ότι η εταιρεία είναι ζωντανή, ότι είναι κερδοφόρα και ότι κακώς τον απέλησε. Πέστε μας λοιπόν, τι θα κάνει ο δικαστής όταν ο εργαζόμενος ο Φουκάς, τι θα κάνει? Θα βάλει μετελητικό γραφείο, πότε θα βρει τα λεφτά? Γιατί αυτά τα στοιχεία δεν βγαίνουν εύκολα, ούτε βγαίνουν από τις εφημερίδες. Αυτά τα τέρατα κάνετε. Και τι θα πει? Αυτό το νόμο ψηφίσατε, αλλά ποια ανεξάρτητη δικαιοσύνη? Ποια ανεξάρτητη? 99% των απεργιών βγαίνουν παράνομα. Καλά, κανένας όμως δεν έχει δίκιο. Κανένας, μα κανένας δεν έχει σε όλες αυτές τις απεργίες. Εντολή και με βάση τον νόμο, αλλά και με την ερμηνεία του νόμου. Για να βγαίνουν παράτιμα. Άρα, εξαρτάται, δεν είναι ανεξάρτητη, εξαρτάται από το αντιλαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Δεύτερον, ποιος διορίζει τους πρόεδρους και τα ανώτατα όργανα των δικαστηρίων? Η κυβέρνηση, η εκάστοτη κυβέρνηση. Και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ δεν το αλλάξατε που λέγατε διάφορα? Το κρατήσατε γιατί σας βόλευε. Μάλιστα, γιατί όμως τα κρατάει αυτά η κυβέρνηση? Γιατί αυτά διαμορφώνουν την βαρύτερη σημασίας νομολογία. Και έχετε περάσει και την πιλωτική δίκη, ναι ή όχι, που αφορά όλους τους τομείς, αστικό, διοικητικό, ποινικό. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι σοβαρές υποθέσεις τις κρίνουν τα ανώτατα δικαστήρια και δημιουργούν και νομολογία. Για ποια ανεξάρτητη μας λέτε λοιπόν? Για πέστε μας, ποια ανεξάρτητη δικαιοσύνη? Γιατί δεν δέχεστε την πρόταση που κάνουν όλες οι δικαστικές ενώσεις, ή τουλάχιστον οι περισσότερες, για να είμαι ακριβής, να εκλέγονται από τους δικαστές? Η ανώτατη δικαιοσύνη. Ακριβώς γι' αυτό. Για να έχετε έναν ασφυκτικό έλεγχο, έμεσο ή άμεσο. Πέρα από φωτεινές εξαιρέσεις που μπορεί να υπάρχουν. Υπάρχουν βέβαια και δικαστές οι οποίοι αντιδρούν. Οι οποίοι δεν έχουν και δυνατότητα πολλές φορές. Γιατί θα βρεθούν κατηγορούμενοι οι ίδιοι. Είναι αρκετοί, δεν είναι λίγοι. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η ιστορία έχει αποδείξει, και να τη διαβάζετε καλά και όχι ανάποδα, όχι παλιά μόνο και η πρόσφατη, ότι οι αγώνες του λαού αχρίστευσαν πολλές φορές τους αντιλαϊκούς νόμους και τους πέταξαν στα σκουπίδια. Και τώρα γίνεται. Απεργία Κόσκο, παραδείγματος χάρη. Η άλλη απεργία με τους ντελιβεράδες. Αχρίστευσαν
το νομοθετικό τερατούργημα του Χατζηδάκη και θα το αχρηστεύσουν και στην πορεία. Και σε αυτό τον αγώνα καλούμε και τους δικαστικούς λειτουργούς που ζουν και αντιλαμβάνονται όσοι είναι αυτοί να συνταχθούν μαζί με το εργατικό λαϊκό κίνημα.